Οργασμός εργασιών σήμερα στον χώρο που θα λειτουργήσει ίσως και μέχρι το τέλος της εβδομάδας στο νέο εμβολιαστικό κέντρο του νοσοκομείου Βόλου στο τμήμα φυσιοθεραπείας. Εσωτερικά και εξωτερικά του νέου εμβολιαστικού κέντρου γίνονται παρεμβάσεις έτσι ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν ταυτόχρονα 10 εμβολιαστικές γραμμές. Είναι το ζητούμενο, δηλαδή αύξηση του αριθμού των διαθέσιμων εμβολίων που για το δικό μας εμβολιαστικό κέντρο θα διπλασιαστεί σίγουρα. Βέβαια αυτό χρειάζεται οργάνωση που όντως σε πολύ ταχύ ρυθμό επετεύχθη. Αλλάζουμε χώρο, αλλάζουμε έτσι τον αριθμό. Ενισχύεται φυσικά το εμβολιαστικό κέντρο με ανθρώπινο δυναμικό και αυτό είναι ένα θέμα, γιατί όλοι αυτοί οι συνάδελφοι και εμείς προσωπικά συνεχίζουμε εδώ και 15 μήνες ένα συνεχή αγώνα σε διάφορα πόστα. Αλλά θα βοηθήσει πάρα πολύ στην κοινωνία να μπορούμε να έχουμε πολλά ραντεβού, πολλά εμβόλια. Θεωρώ ότι αν αυτό το πράγμα μπορέσει να φτάσει στο maximum μέσα στο Μάιο και τον Ιούνιο, θα έχουμε χτίσει οπωσδήποτε στην περιοχή μας τείχος ανοσίας. Η είσοδος στο νέο εμβολιαστικό κέντρο θα γίνεται από την οδό Πολυμέρη και οι πολίτες που έχουν κλείσει ραντεβού εμβολιασμού θα μπορούν να περιμένουν σε έναν καλέσθητο υπαίθριο χώρο χωρίς τον κίνδυνο συγχρονισμού. Υπολογίζουμε Μεγάλη Παρασκευή με Μεγάλο Σάββατο να ξεκινήσουμε τους εμβολιασμούς σε αυτό το χώρο. Και σίγουρα σαν χώρος θα είναι πολύ βοηθητικός γιατί έχει πολύ μεγάλη χωρητικότητα. Θα υπάρχει σίγουρα διαχωρισμός των ατόμων που έρχονται ώστε να τηρούνται όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θα υπάρχει και πολύ μεγάλος προάβλιος χώρος όπως μπορείτε να δείτε και εσείς στο χώρο που είμαστε όπου θα μπορούν να κάθονται με αποστάσεις οι εμβολιαζόμενοι. Το νέο εμβολιαστικό κέντρο στο νοσοκομείο του Βόλου θα λειτουργήσει πλήρως από τις 5 Μαΐου με στόχο να γίνονται καθημερινά έως και 1.000 δόσεις εμβολίων. Ήδη η διοίκηση του νοσοκομείου έχει προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για τη στελέχωση του νέου εμβολιαστικού κέντρου με 10 επιπλέον επικουρικούς νοσηλευτές. Αυτή τη στιγμή έχουμε 8 εμβολιαστές. Περιμένουμε από την περιφέρεια που έχει εγκριθεί επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό πάνω από 10 άτομα διπλωματούχους. Βέβαια όλα αυτά τα παιδιά χρειάζονται εκπαίδευση. Παρά τα αυτά μας λύνουν τα χέρια, μας βοηθούν από το πρώτο εμβολιαστικό κύμα. Συνεχόμενα έρχονται συνέχεια νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο όμως όπως καταλαβαίνετε χρειάζεται λίγο χρόνο να εκπαιδευτεί. Σήμερα η Μαγνησία σπάσε το φράγμα των 44.000 δόσεων εμβολίων με το ποσοστό εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού να ξεπερνά το 20%. Στο μεταξύ στους 79 υποχώρησε σήμερα ο συνολικός αριθμός των νοσηλευόμενων με κορονοϊό στο νοσοκομείο του Βόλου. Ένας 89χρονος είναι το τελευταίο θύμα της πανδημίας στη Μαγνησία, ενώ και οι 8 κλίνες στη ΜΕΘ κορονοϊού είναι σήμερα γεμάτες. Κάθε μέρα έχουμε 70 με 80 νοσηλευόμενους. Η μονάδα είναι γεμάτη, είναι πλήρης σήμερα που μιλάμε. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια σχετική επιβάρυνση έτσι, του πληθυσμού. Ευτυχώς πιστεύω ότι βρισκόμαστε στην κορύφωση αυτού, δεν νομίζω ότι θα ανέβουμε περισσότερο. Παρ' όλα αυτά οι νοσηλείες είναι πολλές, μακροχρόνιες, ενώ οι νοσηλείες στη μονάδα ιατρικής θεραπείας είναι εξαιρετικά βαριές, αυτό το έχω πει πάρα πολλές φορές. Και αυτό το τρίτο κύμα δείχνει ότι ο ιός όσους τέλος πάντων τους χτυπάει βαριά, δυστυχώς προκαλεί βαριές συμπτικές καταστάσεις που πολλές φορές οδηγεί στο θάνατο. Άρα καμπανάκι κινδύνου για όλους, κανείς δεν είναι άτρωτος, οι ηλικίες είναι άνω των 60 και άνω των 70, κανείς φυσικά δεν είναι εμβολιασμένος και αυτό είναι μια έμεση απόδειξη ότι το εμβόλιο δουλεύει. Κατά 20 χρόνια έχει μειωθεί ο ηλικιακός μέσος όρος των νοσηλευόμενων με κορονοϊό στο Αχιλλοπούλιο σε σχέση με το δεύτερο κύμα της πανδημίας, γεγονός που καταδεικνύει ότι όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί κινδυνεύουν όχι μόνο να μολυνθούν αλλά και να νοσήσουν βαριά. Πρέπει όλοι οι συμπολίτες, γιατί αυτό που είναι λίγο ανησυχητικό είναι ότι υπάρχει ένα περίπου 30% του γενικού πληθυσμού, όχι μόνο της περιοχής μας αλλά σε όλη τη χώρα, ανεξαρτήτου ηλικίας που δεν έχει εμβολιαστεί ενώ είχε την επιλογή. Και δυστυχώς αυτή είναι η δεξαμενή των επόμενων ασθενών και βαραίων πασχόντων. Άρα τώρα που θα είναι πιο εύκολο και πιο γρήγορο να εμβολιαστείς, πρέπει όλοι αυτοί οι άνθρωποι να το ξανασκεφτούν και να προσέλθουν για εμβολιασμό. Οι παρενέργειες είναι από μηδενικές έως ελάχιστες, να μην φοβούνται και νομίζω ότι αυτό που πρέπει όχι να φοβόμαστε αλλά να αντιμετωπίσουμε με περισσή σοβαρότητα είναι την νόσο και όχι το εμβόλιο. Στο μεταξύ, ο Όμιλος Ηρακλής προχωρά σε δωρεά εξειδικευμένου ιατρικού εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και την κάλυψη των εξελισσόμενων αναγκών του γαστεντερολογικού τμήματος του νοσοκομείου Βόλου. Στο πλαίσιο του πολύπλευρου προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ένας άθλος ακόμη που πραγματοποιεί με αφορμή την επέτειο των 110 χρόνων, ο Όμιλος Ηρακλής τοποθετεί στο επίκεντρο τον άνθρωπο και την κοινωνία, στηρίζοντας, όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο τύπου, έμπρακτα τους άθλους που πραγματοποιεί καθημερινά το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου.
νοσοκομείου για όλους τους πολίτες της Μαγνησίας. Ο Όμιλος Ηρακλής υλοποιεί με τη σειρά του έναν άθλο ακόμη για την υγεία και χορηγεί ένα πλάγιο 12-δακτυλοσκόπιο, καθώς και ειδικό εξοπλισμό ακτινοπροστασίας, αναγκαία για την έναρξη της λειτουργίας νέας αίθουσας προχωρημένων επεμβατικών ενδοσκοπήσεων πεπτικού συστήματος και την εφαρμογή θεραπευτικής ECRP στο νοσοκομείο. Η δωρά του ειδικού αυτού εξοπλισμού έρχεται να προσθεθεί σε ένα σύνολο δράσεων που λαμβάνει ο Όμιλος με στόχο τόσο την ενίσχυση του νοσοκομείου Βόλου, όσο και την ουσιαστική στήριξη όλων των δομών της δημόσιας υγείας.